Τσιν. Σήμερα εγώ θα σας μιλήσω για την ομάδα των ασθενών για τους οποίους φυσικά όλοι ενδιαφερόμαστε και είστε εσείς, οι άνθρωποι με τα ρευματικά νοσήματα. Και θα προσπαθήσω στον λίγο χρόνο που έχω να πω μερικά βασικά πράγματα και νομίζω αργότερα με τις ερωτήσεις θα είναι πιο εύκολο να μπούμε και σε πιο πρακτικά ζητήματα. Νομίζω τα ερωτήματα από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή όλη η πανδημία με τον κορονοϊό έχει να κάνει πρώτον εάν οι ρευματοπαθείς που παίρνουν ή δεν παίρνουν κάποια νοσοκατασταλτική ή νοσοτροποποιητική θεραπεία αν ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε ομάδα υψηλού κινδύνου. Και όταν λέμε ομάδα υψηλού κινδύνου εννοούμε όχι τόσο να κολλήσουν τη λίμωξη γιατί δεν φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλά να έχουν μια πιο σοβαρή πορεία όπως σας την εξήγησε η κυρία Καταξάκη πριν. Τι κάνουμε με τα φάρμακα, υπάρχουν πολλοί ασθενείς που λαμβάνουν ήδη κάποια φάρμακα αυτή τη στιγμή βέβαια, πριν και βέβαια ευχόμαστε να μην κολλήσουν τον ιό, αλλά αν και ακόμη και αν κολλήσουν τον ιό, τι κάνουμε με αυτά τα φάρμακα. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και έχουμε πολλές ερωτήσεις και σαν ρευματολογική εταιρεία, είναι αν οι ασθενείς που εργάζονται και παίρνουν κάποια θεραπεία ή δεν παίρνουν κάποια θεραπεία, αν πρέπει να τίθενται σε απομόνωση. Αυτό το ερώτημα βέβαια έχει να κάνει και με το πρώτο ερώτημα για την ομάδα του υψηλού κινδύνου, την ευπαθή ομάδα, όπως είπαμε. Και βέβαια υπάρχει μια σειρά από συζητήσεις που θα πω δύο λόγια, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ακούγονται πολλά αυτή την περίοδο, αν κάποια φάρμακα που κάποιοι ασθενείς μας ήδη παίρνουν, εάν είναι αποτελεσματικά σε αυτή τη λίμωξη και αν βοηθούν αυτή τη λίμωξη. Θα αρχίσω με μια πραγματική περίπτωση ενός δικού μου ασθενούς. Είναι ένας νέος άνθρωπος, 42 χρονών, άντρας. Έχει γνωστή ψωριασική αρθρίτιδα, για την οποία παίρνει θεραπεία με μεθοτρεξάτη, παίρνει 5 χάπια την εβδομάδα και ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό. Στα τέλη λοιπόν Φεβρουαρίου, όταν άρχισαν, από ό,τι θυμάστε, τότε εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, μου έστειλε ένα email, όπως γίνεται πολύ συχνά αυτή την περίοδο, τι να κάνω με τη μεθοτρεξάτη, να τη σταματήσω ή όχι. Και θα σας πω στη συνέχεια τι συνέβη και τι του απάντησα. Πάμε λοιπόν στο πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου? Πρέπει να πω εξ αρχής ότι αν εξαιρέσει κανείς την ηλικία, τη μεγάλη ηλικία, πάνω από τα 65-70 και το αντρικό φύλο, οι υπόλοιπες καταστάσεις έχουν φανεί από κάποιες μελέτες, αλλά για πολλά από αυτά πραγματικά τα δεδομένα δεν είναι ξεκάθαρα και πολλές ομάδες ασθενών έχουν καθοριστεί ως ομάδες υψηλού κινδύνου με βάση την προηγούμενη εμπειρία που είχαμε από σοβαρές λοιμώξεις. Ποιες είναι ξεκάθαρα? Σίγουρα οι άνθρωποι που έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα και αυτοί που έχουν μεγάλη πίεση, αρτηριακή πίεση, υπέρταση. Οι άνθρωποι που έχουν ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό τους, βαρύ πρόβλημα με το αναπνευστικό, αυτοί που έχουν αρρύθμιση στο ζαχαρό ή διαβήτη, φυσικά τα άτομα με νεοπλασματικές παθήσεις. Φαίνεται ότι και η σοβαρή παχυσαρκία είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Τι συμβαίνει όμως με την ανοσοκαταστολή, τι ξέρουμε? Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι παρότι έχουν περάσει τώρα σχεδόν κοντεύουμε στους 4 μήνες, πάμε στον 5ο μήνα αυτής της πανδημίας με, όπως ακούσατε πριν, 3 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έχουν προσβληθεί, τουλάχιστον, πιθανώς να είναι πολύ περισσότερα αυτά τα νούμερα. Τα δεδομένα που έχουμε από τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για τους ρευματοπαθείς είναι αρκετά περιορισμένα. Η πιο, νομίζω, σοβαρή προσπάθεια είναι μια προσπάθεια διεθνής, στην οποία συμμετέχουν και οι Έλληνες ρευματολόγοι και μάλιστα γίνεται και μια διεθνής έρευνα και που αφορά και τους ασθενείς που μπορούν να μπουν και να συμμετάσχουν. Σε αυτή λοιπόν τη μελέτη από περίπου 330 ασθενείς φάνηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 38% χρειάστηκε να νοσηλευθεί. Το ποσοστό των θανάτων εδώ ήταν 6%. Βέβαια πρέπει να είναι κανείς λίγο προσεκτικός γιατί ίσως μπαίνουν σε αυτή την ομάδα και αναφέρονται τα άτομα τα οποία είχαν πιο σοβαρή πορεία. Βέβαια και κάποια άλλα δεδομένα από τις ΗΠΑ ο νοσοκατασταλμένους δείχνουν ότι το ποσοστό νοσηλείας είναι αρκετά μεγάλο, φτάνει έως και το 40%. Άρα λοιπόν, παρότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι πολλά, δείχνουν ότι όντως η ομάδα των ασθενών με ρευματικά νοσήματα που λαμβάνουν αγωγή έχουν ένα αυξημένο κίνδυνο τουλάχιστον για νοσηλεία. Τώρα, το ερώτημα που έχουμε όλοι βέβαια είναι τι να κάνουμε τα φάρμακά μου. Εδώ νομίζω ότι, αυτό το είπαμε και από την πρώτη στιγμή σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Ρευματολογικής Εταιρείας, το πιο σημαντικό από όλα είναι
να μπορέσει ο ασθενής να έρθει σε επαφή με τον θεράποντα ρευματολόγο. Ξέρω ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι εύκολο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι μόνο ο γιατρός, ο οποίος ξέρει τον κάθε ασθενή, τον παρακολουθεί χρόνια, ξέρει τα προβλήματά του, ξέρει τι άλλα προβλήματα υγείας έχει, ξέρει το που εργάζεται, που μένει, μπορεί να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Τι κάνουμε με τα φάρμακα? Αυτό που είναι ξεκάθαρο πλέον είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και θα έλεγα ιδιαίτερα και στη χώρα μας που η διασπορά του ιού ευτυχώς δεν είναι μεγάλη, κανείς δεν συστήνει να σταματάει, να σταματούν οι ασθενείς τα φάρμακά τους. Και ο λόγος φυσικά είναι απλός, ότι αυτό που δεν θέλει κανείς να δει είναι να δει μία ρευματοειδή αρθρίτιδα σε έξαρση, να δει ένα νόσημο όπως ο λύκος σε έξαρση, ένα νόσημο σοβαρό όπως εγκυήτητα σε έξαρση, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μία σειρά μεγαλύτερων προβλημάτων και πιθανώς αυτό να έχει και μεγαλύτερο κίνδυνο η λίμωξη να έχει μια βαρύτερη πορεία. Άρα, εκτός και αν έχετε κάποιους ειδικούς λόγους που θα το κρίνει ο ρευματολόγος σας, μην σταματάτε τα φάρμακά σας μόνοι σας. Φυσικά, αν κάποιος εκτεθεί, που αυτό βέβαια πρέπει να πάρει κανείς ένα καλό ιστορικό πάλι συνεννόηση με τον γιατρό του ή ακόμη περισσότερο αν νοσήσει από τον ιό, φυσικά σε εκείνη τη φάση, όπως γίνεται σε οποιαδήποτε λίμωξη αφορά, και το γνωρίζουν οι άνθρωποι, το γνωρίζετε πολύ καλά, και όταν έχουμε μια σοβαρή λίμωξη, η οδηγία πάντα είναι, για παράδειγμα, σταματήστε τους βιολογικούς στη φάση που υπάρχει λίμωξη. Και βέβαια, μετά, όταν γίνει καλά, ο ασθενής σε επικοινωνία με τον γιατρό του μπορεί να τα ξαναρχίσει. Τι δεν σταματάμε ποτέ, και αυτό νομίζω περισσότεροι που παίρνετε χρόνια κορτιζόνη το ξέρετε, δεν σταματάμε την κορτιζόνη. Γιατί ο οργανισμός, όπως ξέρετε, όταν παίρνει χρόνια κορτιζόνη, σταματά να βγάζει τη δική του. Άρα, αν τη σταματήσετε και αν έχετε μια λίμωξη, υπάρχει κίνδυνος να έχετε μια πολύ πιο σοβαρή έκφαση. Για τα υπόλοιπα φάρμακα, που κάποια από αυτά πιθανώς και να βοηθούν, πάλι δεν θα κάνετε κάτι πριν μιλήσετε με τον γιατρό σας. Άρα λοιπόν, πάνω στη λίμωξη, εκτός από την κορτιζόνη, όλα τα άλλα τα σταματάμε και μιλάμε με τον γιατρό μας. Τι κάνουμε τώρα για τους ανθρώπους που εργάζονται, που παίρνουν νοσοκατασταλτική αγωγή, τι τους λέμε? Αυτό, ξαναλέω, η απόφαση σαν εταιρεία, σαν επιστημονική εταιρεία, ήταν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια γενική οδηγία για όλους. Αυτό πρέπει να το κρίνει ο κάθε ρευματολόγος ξέροντας τον ασθενή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, για παράδειγμα, ένα σοβαρό νόσημα όπως ο λύκος, αλλά είναι σε φάση ύφεσης και παίρνουν για χρόνια λίγο πλακενίλ μόνο. Πιθανώς ο κίνδυνος εκεί να είναι μικρότερος. Αν όμως ένας ασθενής που παίρνει λίγο πλακενίλ, αλλά έχει ένα χρόνιο πρόβλημα με τον πνεύμονα, αυτός μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία. Άρα λοιπόν ο γιατρός τι κάνει? Γνωρίζει τον ασθενή, γνωρίζει αν υπάρχει ένα υποκείμενο νόσημα, ξέρει τη θεραπεία, ξέρει πόσο ανοσοκατασταλτική είναι η κάθε θεραπεία. Είναι διαφορετικό αν παίρνει κανείς 5 μιλιγκράμμ πρεζολόν και είναι διαφορετικό αν παίρνει 30 μιλιγκράμμ πρεζολόν. Και βέβαια έχει σημασία και πού εργάζεται ο κάθε ασθενής και ποια είναι η πιθανότητα να εκτεθεί στον ιό. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος εργάζεται σε μια δική του, σαν δικό του χώρο, σε μια δική του επιχείρηση που δεν έρχεται σε επαφή με κόσμο, δεν έχει κίνδυνο. Ένας ασθενής όμως που εργάζεται σε έναν χώρο που έρχεται σε καθημερινή επαφή με μεγάλο αριθμό ατόμων, έχει ένα διαφορετικό κίνδυνο και θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να απομονωθεί. Τι ακούμε και τι γίνεται με τα φάρμακα? Ξέρετε ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία αυτή με τον κορονοϊό, υπήρξαν κάποιες μελέτες μικρές αριθμό από την Κίνα και από τη Γαλλία, που έδειξαν ότι πιθανώς ένα φάρμακο που χρησιμοποιούμε χρόνια στο λύκο και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και το Σιόγκρεν, η υδροξυχλωροκίνη, πιθανώς να βοηθά στον ιό αυτό, στη λίμωξη αυτή. Φάρμακα όπως ένας αναστολέας την τελευκίνη 6, το συγκλίσμα που δίνεται στη ρευματοειδή, το ίδιο. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για τη δράση της κορτιζόνης σε κάποιες περιπτώσεις, αν πρέπει να δίνεται ή όχι, σαν θεραπεία της λίμωξης. Κολχικίνη, κάποιες αναστολές στην τελευκίνη 1 ή ακόμη και τα καινούργια φάρμακα που κυκλοφορούν που είναι από το στόμα. Αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι ότι κανένα από αυτά τα φάρμακα δεν έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει σε αυτή τη λίμωξη. Από την άλλη μεριά, και υπάρχουν και αντίστοιχες ελληνικές οδηγίες από την ειδική επιστημονική ομάδα του ΕΟΔΗ, προτείνεται για κάποιες ομάδες ασθενών να το λαμβάνουν. Άρα λοιπόν, το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει κάποιος συγκεκριμένος ασθενής αυτά τα φάρμακα σαν θεραπεία της λίμωξης, αυτό θα το αποφασίσει η ειδική ομάδα
που αντιμετωπίζει τον ασθενή, κυρίως στο νοσοκομείο, και αυτή θα αποφασίσει αν πρέπει ή δεν πρέπει να αρχίσει αυτό το φάρμακο κάποιος. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, και δυστυχώς νομίζω ότι αυτό έγινε τουλάχιστον στις αρχικές φάσεις, δεν γίνεται πια, αυτά τα φάρμακα δεν μπορεί να τα πάρει κανείς από έναν γιατρό που δεν είναι ειδικός, δεν είναι από το γενικό παθολόγο και φυσικά δεν είναι από το φαρμακοποιό. Εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στην πραγματική περίπτωση αυτού του ασθενούς, τον οποίο είχα. Μου έστειλε αυτό το email και η απάντησή μου ήταν ότι εφόσον είσαι καλά, συνέχισε να την παίρνεις και θα δούμε τι θα γίνει. Μετά από περίπου 10 μέρες, στις 9 Μαρτίου, μου έστειλε ένα καινούριο email ότι έχω βήχα, αρχίζω και έχω δέκατα. Του είπα ότι πρέπει να πας να ελεγχθείς. Πραγματικά πήγε, όχι αμέσως. Στην αρχή, μάλιστα, ήταν εκτός Ελλάδας, δεν μπορούσε να βρει κάπου να το κάνει. Το έκανε. Έκανε από τον ειδικό μοριακό έλεγχο που πήραν δείγμα από την ήτη και το φάρηκα. Ήταν θετικός. Είπαμε να σταματήσει λοιπόν τη μεθοτρεξάτη. Και βέβαια κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, για τρεις εβδομάδες που ξαναελέγχθηκε, παρότι πλέον έχει γίνει καλά, βλέπετε γύρω στις 20 Μαρτίου είναι καλά, αλλά βλέπετε για περίπου άλλες 15 μέρες συνέχιζε να είναι θετικός για τον αιώνα, ο ίδιος ήταν καλά. Πριν λίγες μέρες μου έστειλε ένα καινούριο μήνυμα ότι πλέον είναι αρνητικός και είπαμε να ξαναρχίσει τη θεραπεία. Αυτή είναι μια δεύτερη περίπτωση μιας γυναίκας με λύκο, η οποία παίρνει αζαθιοπρίνη για αρκετό καιρό, η οποία στα τέλη Μαρτίου εμφάνισε διάρρεια. Το είπε νομίζω και η κυρία Καταξάκη, μερικοί ασθενείς έχουν και αρκετά γαστρεντερικά ενοχλήματα. Πήρε τόρυνγκ, συμφόρηση, κεφαλαλγία και βήχα, έκανε τον έλεγχο, ήταν θετική και βέβαια σταμάτησε την αζαθιοπρίνη σε εκείνη τη φάση. Και βλέπετε ότι και αυτή για περίπου τρεις εβδομάδες, παρότι είχε γίνει πλέον καλά, είχαν περάσει τα συμπτώματά της, συνέχιζε να είναι θετική. Προχτές και αυτή μου έστειλε ένα μήνυμα ότι πλέον είναι αρνητική και είπαμε σιγά σιγά να ξαναρχίσει τη θεραπεία. Έχω και άλλη μία ασθενή, αυτή είναι τρεις ασθενείς μέχρι τώρα, δικοί μου ασθενείς, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό και έχουν πάει όλοι ευτυχώς πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, για τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε στην αρχή και θα απαντήσουμε φαντάζομαι και στη συνέχεια, είναι ή δεν είναι η ευπαθής ομάδα? Θα έλεγα ότι τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα, επειδή περισσότεροι παίρνουν σχετικά θεραπεία υψηλού κινδύνου, ότι είναι μια ευπαθής ομάδα. Για τα φάρμακα δεν τα σταματούμε σε αυτή τη φάση, εκτός αν υπάρξει κάποια ειδική περίπτωση που θα μας πει ο ρευματολόγος μας. Εάν εμφανίσει κάποιος νόσο, τα σταματά και μιλάει με τον γιατρό του. Για την απομόνωση όχι των εργαζόμενων ρευματοπαθών που παίρνουν νοσοκατασταλτική αγωγή, θα έλεγα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό πρέπει να γίνεται, εκτός από κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις με θεραπείες χαμηλού κινδύνου. Και βέβαια αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένα από αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε εμείς για τη θεραπεία των ρευματικών παθήσεων δεν έχει φανεί να δουλεύει σε αυτή την λίμωξη. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε, θα ακούμε τους ειδικούς, θα ακούμε τους λοιμοξιολόγους και είμαστε περίπου τις επόμενες εβδομάδες θα βγουν και τα τελικά αποτελέσματα των μελετών που πιθανώς κάποια από τα πρωτόκολλα αυτά θα αλλάξουν. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ.